Πάμε λοιπόν τώρα στο μείζον, διότι παρά το γεγονός ότι διανύουμε μια κρίσιμη περίοδο για το σύστημα υγείας, δεν βλέπουμε ενισχύσεις. Περίτρανο παράδειγμα αποτελεί η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο μετρά σημαντικότατες ελλείψεις. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ασθενής με COVID να μην μπορεί να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας άλλων νοσοκομείων του νησιού λόγω πληρότητας. Η Στέλλα Μαχιουδάκη θα μας πει περισσότερα αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Στέλλα. Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πραγματικά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός τουλάχιστον σε επίπεδο Ρεθύμνου είναι κυριολεκτικά στον αέρα, χωρίς υπερβολές. Αυτό που μόλις ανέφερε συνέβη χθες. Ένας 80χρονος άνδρας, ο οποίος από τις προηγούμενες ημέρες νοσηλεύεται στην κλινική COVID του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χθες οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του, κατά συνέπεια δηλαδή τη μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης, είτε των Χανίων είτε του Ηρακλείου, προκειμένου να εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας COVID. Όμως, παρά τις αλλεπάλληλες επαφές που είχε, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, λένε οι πληροφορίες μας, με τους διοικητές του Παγνή, του Βενζελίου αλλά και του νοσοκομείου Χανίων, ο άνθρωπος δεν κατέστη δυνατόν να μεταφερθεί στις αντίστοιχες μονάδες, διότι υπήρχε πληρότητα σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε και εμείς, με αποτέλεσμα να παραμείνει με όποιο κίνδυνο μπορείτε να φανταστείτε αυτή την ώρα στην κλινική COVID του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κανένα αντίστοιχο περιστατικό. Είναι το τέταρτο, εάν θυμάμαι καλά, κατά σειρά περιστατικό που σημειώνεται στο Ρέθυμνο, μόνο που τα τρία προηγούμενα κατάφεραν τελικά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου ζητήθηκε βοήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος ασθενής δέχεται την φροντίδα των γιατρών αυτή την ώρα. Η κατάστασή του παραμένει σταθερή, κρίσιμα σταθερή θα λέγαμε, όπως αναφέρουν οι γιατροί φυσικά, στην κλινική COVID. Όμως, το σύστημα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου βρίσκεται, όπως ανέφερα Κατερίνα στην αρχή, κυριολεκτικά στον αέρα, δεδομένου ότι και η δυναμικότητα της κλινικής COVID είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αν σκεφτεί κανείς ότι στα χαρτιά αυτό που φαίνεται είναι ότι η δυναμικότητα είναι 3 κλινών, 3 κρεβάτια για ένα ολόκληρο νομό. Αυτή την ώρα, τα τελευταία στοιχεία που μας έρχονται από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι είναι 5 οι άνθρωποι που παραμένουν νοσηλευόμενοι στην κλινική COVID, την ίστια στιγμή που ο αριθμός των 9 κρουσμάτων που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΔΗ είναι ο μεγαλύτερος που είχαμε ποτέ μέχρι στιγμής από την αρχή της καραντίνας μέχρι και σήμερα στο Ρέθυμνο. Αντιλαμβάνεστε τι αυτό σημαίνει, το υψηλότερο νούμερο. Το θέμα φαίνεται να έχει ξεφύγει, φαίνεται να ξεφεύγει πέρα από κάθε έλεγχο, καθώς σας θυμίζω ότι έχουμε 2 πλήρως εξοπλισμένα κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας, τα οποία όμως παραμένουν αναξιοποιητά, διότι δεν υπάρχουν εντατικολόγοι.